από τη Ζάκυνθο και την Αφπακτό στην Κέρκυρα και από την Κέρκυρα στις Πέτσες και ποιος ξέρει ακόμη πού αλλού θα σταλούν πυροσβέστες που ανήκουν στην πυροσβεστική υπηρεσία Υπήρου. Ένα από τα βασικά αιτήματα της Ένωσης Πυροσβεστών Υπήρου στην παράσταση διαμαρτυρίας που έκαναν τα μέλη της πριν από 20 ημέρες στη διοίκηση της υπηρεσίας ήταν να σταματήσουν οι συνεχείς μετακινήσεις, άσκοπες τις περισσότερες φορές και επικίνδυνες για το προσωπικό, αφού γίνονται χωρίς μέρημνα για την ανάπαυσή τους ή για την αντικατάστασή τους. Πριν ακόμη επιστρέψουν από την Κέρκυρα, οι πυροσβέστες που είχαν διατεθεί από τις δυνάμεις της Υπήρου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, δόθηκε η εντολή την Τρίτη το απόγευμα να μετακινηθούν πεζοπόρα τμήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στις Σπέτσες. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Υπήρου, Ζώης Μαργέλης, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον. Πρωτίστως για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους ίδιους τους πυροσβέστες, αλλά και γιατί η υπηρεσία στην Ήπειρο μένει ακάλυπτη. Όπου υπάρχει φωτιά και χρειάζεται βοήθεια από να την προσφέρουμε είτε από την Ήπειρο είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, όλοι οι πυροσβέστες πάνε. Το θέμα είναι ότι η φωτιά στην Κέρκυρα είχε σβήσει και συνεχίζονταν η μετακίνηση και οι αλλαγές προσωπικού στο νησί της Κέρκυρας. Τώρα για τη μετακίνηση αυτή που λέτε, είμαστε αντίθετοι. Ναι, πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος είμαστε, αλλά όταν αποδυναμώνουμε τη δικιά μας την περιφέρεια, το πυροσβεστικό σώμα δεν μπορεί να γνωρίζει ποια στιγμή και σε ποιο σημείο θα ξεσπάσει την καρδιά. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Μακάρι να θέμα και να ήμασταν μια ώρα, δύο ώρες πιο πριν και με το δόγιο ξεκινούσε η φωτιά να κάναμε άμεση καταστολή. Γνωρίζουμε αν εδώ πέρα στην περιοχή είμαστε μια μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Όχι. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στον Αύγουστο. Υψηλές θερμοκρασίες, έχουν αρχίσει τα μελιτέρια, έχει 4 μέρες, 5 που έχει δυνατό αέρα. Δεν γνωρίζουμε καθόλου πότε θα ξεσπάσει μια φωτιά και τι έκθεση. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά και μόνο σας ότι ζητάνε η Πύρος να έχουμε όλες τις δυνάμεις εδώ, ώστε να μπορούμε να καταστήλουμε τις φωτιές άμεσα. Mm-hmm. Εννοείται ότι είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε άσκοπη μετακίνηση. Καταλαβαίνετε τώρα ότι για το σπιτσόν που είπατε, βάλτε την υπολογίστη λίγη τις ώρες. Ένας συνάδελφος ήταν ανοιχτής από το πρωί για δουλειά, πήρε την εντολή κάποια στιγμή να φύγει, θα ταξιδέψει πόσες ώρες μέχρι να φτάσει στο λιμάνι, να πάρει το πλοίο πόσες ώρες θα κάνει και θα βρεθεί σε ένα άγνωστο μέρος, το οποίο ούτε δρόμους, ούτε τη χαρτογράφησή του, ούτε τον ορεινό το όγκο, τίποτα. Ταλαιπωρημένη από την οδήγηση των ώρες, από το πλοίο του ταξίδι και θα του ζητηθεί άμεσα να κάνει καταστολή. Αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια του προσωπικού. Άλλο να είναι ένας συνάδελφος ξεκούραστος και άλλο ένας συνάδελφος καταπονημένος. Ή ποιος, εάν εσείς δεν το γνωρίζετε, αλλά επειδή το κοιτάμε λίγο, είναι από τις περιοχές που μετακινούνται πολύ συχνά τα αυτοκίνητα. Ναι. Δηλαδή, έχει μια φωτιά οπουδήποτε. Θα μετακινηθούν κινητά από την Ήπειρο. Ότι επειδή δεν έχουν πολλά συμβάντα, είτε επειδή βρέχει στα ορεινά της Ήπειρου, ότι παίρνουν κάποιες τέτοιες, κάποια τέτοια γεγονότα και δεν θα μετακινηθούν από την Ήπειρο. Δεν είναι ότι η Ήπειρος έχει φωτιές και το ορεινός όγκος είναι πιο δύσκολο στην Ελλάδα. Οι κορυφογραμμές της είναι πολύ δύσκολες. Μια φωτιά εδώ πέρα στην Ήπειρο χρειάζεται και πολλά άτομα και πεζοπόρο τμήμα. Δυστυχώς ένα αέρια μέσα δεν έχουμε να καλύπτουν. Τα 2 πετρετέλη που έχουμε και δρεύουν στο άκτιο δεν μπορούν να προσφέρουν στο έργο, γιατί με το που κάθε ρήψη που κάνουν πρέπει να προσγειώνονται τώρα σε αεροδρόμιο για νεφοδιασμό. Δεν είναι σαν τα Καναντέρ ή σαν τα ελικόπτερα που μπορούν να κάνουν για θαλάσσιος ανεφοδιασμό. Ναι. Στο ερώτημά σας, αν μας καλύπτει η απάντηση της ΔΥΗ, ότι είμαστε πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος, όχι, δεν μας καλύπτει. Είμαστε πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος, εργαζόμαστε για την Ελλάδα, αλλά καλύπτουμε την περιοχή της Υπήρου. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που μπορούν να πάνε.